Λίξαν θεωρεί το Βερολίνο το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων προ την Ελλάδα για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκπρόσωπο του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε την Τετάρτη αυτό που είχε πει ο γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφεν Ζάιμπερ τον Απρίλιο, όταν η Βουλή στην Αθήνα έλαβε την απόφαση για τη διεκδίκηση. Ότι δηλαδή το ζήτημα έχει κλείσει οριστικά τόσο από νομική όσο και από πολιτική άποψη από το 1990 και την υπογραφή τη συνθήκη 4-2. Η Αθήνα διεκδικεί γερμανικέ επανορθώσει για τα ναζιστικά εγκλήματα καθώ και το κατοχικό δάνειο. Το ύψο των διεκδικήσεων φτάνει τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Η σχετική ρηματική διακοίνωση, η οποία καλεί τη γερμανική πλευρά να προσέλθει σε διαπραγματεύσει για την επίλυση του ζητήματο, επεδόθηκε την Τρίτη από τον πρέσβη τη Ελλάδα στη Γερμανία, Θεόδωρο Δασκαρόλη, κατόπιν εντολή τη αναπληρώτρια Υπουργού Εξωτερικών. Η Σία Αναγνωστοπούλου, μέσω Twitter, έκανε λόγο για εκπλήρωση ηθικού και ιστορικού χρέου, ενώ μιλώντα στο Euronews αναφέρθηκε σε ρεύμα εντό τη Γερμανία υπέρ των ελληνικών θέσεων. Μέσα στη Γερμανική Βουλή υπάρχουν κόμματα τα οποία στηρίζουν τη θέση της Ελλάδας, αλλά και μέσα στην ίδια την κυβέρνηση, τη Γερμανική, υπάρχουν φωνές οι οποίες αν δεν στηρίζουν τη θέση της Ελλάδας, τουλάχιστον αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχει ζήτημα. Και είναι καλό οι λαοί της Ευρώπης να αναλαμβάνουν τις ευθύνες της ιστορίας τους με έναν τρόπο όχι τιμωρητικό του παρελθόντος τους, ούτε του εαυτού τους, ούτε ενοχοποίησης. Σύμφωνα πάντως με τον γερμανικό τύπο, η Γερμανία κατέβαλε το 1960 ποσό 115 εκατομμυρίων μάρκων ως αποζημιώσεις, χρήματα που δεν κατευθύνθηκαν σε πολίτες, αλλά σε ελληνικές υπηρεσίες.